Λοιπόν, και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Αθήνας, ένας γνωστός μας, ένας δικός μας τεχνικός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, καθώς ο Ντούσαν Ίβκοβιτς είναι προπονητής του Πανιωνίου. Ετοιμάζει την ομάδα του, τη Γιουγκοσλαβία. Βλέπετε εδώ τις κινήσεις που δείχνει στους παίκτες του. Ετοιμάζει τα πλάνα για το παιχνίδι. Από ό,τι μπορούμε να δούμε, δείχνει για τα νούμερα 5 που είναι ο Ντανίλοβιτς, 6 που είναι ο Μπράντοβιτς. Αν πρόλαβα να δω καλά, είχε μέσα στα πλάνα του και το νούμερο 12 σίγουρα, τον Ντίβατς. Δεν είδα τους υπόλοιπους, δεν πρόλαβα από το γήπεδο. Δεν είναι ανάγκη βέβαια να θυμίσουμε και πάλι ότι πρόκειται για τον τέταρτο προημιτελικό, το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, αφού προηγήθηκε η μεγάλη νίκη των Λιθουανών επί της Ρωσίας με 82-71. Η ομάδα των Σαμπόνης Ματσουλιώνης προχωράει λοιπόν στα ημιτελικά, όπου θα συναντηθεί με την Κροατία, νικήτρια με 71-61 της Ιταλίας. Η Ελλάδα, νικήτρια με 66-64 της Ισπανίας, περιμένει την νικήτρια του αγώνα που τώρα θα αρχίσει με τον Τζάμπολ ανάμεσα στον Μπιλμπά και τον Ντίβατς, για να μάθει τον αντίπαλό της αύριο στις 8 η ώρα. Ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανό από την ΕΤ2, όπως βέβαια θα μεταδοθούν και όλα τα παιχνίδια της αυριανής ημέρας. Στις 4 θα αγωνιστούν η Ιταλία με τη Ρωσία, οι τιμένες του πρώτου και του δεύτερου αγώνα αντίστοιχα. Στις 6 ώρα η Ισπανία, που έχασε από την εθνική μας, θα παίξει με τον ηττημένο του αγώνα που μόλις ξεκίνησε. Στις 8 η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την νικήτρια αυτού του παιχνιδιού που βλέπετε. Ενώ στις 10 το βράδυ ο άλλος πολύ μεγάλος αγώνας, ο μεγάλος δεύτερος ημιτελικός, Κροατία-Λιθουανία. Η μάχη των εθέρων, αν θέλετε, ανάμεσα στο Σαμπόνις και τον Βράνκοβιτς. Ο Μπονατό γυρίζει για τον Μπιλμπάο. Ο Μπιλμπάο στο high post βγάζει μακριά για τον Οστρόφσκι, που θέλει να περάσει τον Ζάρκο Πάσπαλη. Πήρε το φάουλ, δεν μετράει βέβαια το καλάθι όπως δείχνει ο Κατσάρο. Η πεντάδα για την Γιουγκοσλαβία είναι ο Ντανίλοβιτς, ο Μπράντοβιτς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Ντίβατς και ο Ζάρκο Πάσπαλη, που παίζει σε θέση 4 και αυτή τη φορά, σαν power forward δίπλα στον center, τον Βλάντε Ντίβατς. Και απ' την άλλη πλευρά οι Γάλλοι που έχουν τώρα τραυματίσει Μίσελ Γκομέζ. Και αυτό γιατί ο 27χρονος με ύψος 1,98 power forward της Λιμόζ κάνει πολύ καλή δουλειά για την ομάδα τους σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μπιλμπά που είναι ο πρώτος στα κοψίματα αλλά και στα κλεψίματα για την εθνική ομάδα της Γαλλίας μέχρι τώρα στο τουρνουά μετά την πρώτη φάση. Τη θέση του πάτος, όπως είπαμε, πήρε ο Γκαντού, ο ένας από τα δύο αδέρφια, ο Τιερί Γκαντού, ο πιο μικρός, ο 26χρονος. Νάτος εδώ, που σουτάρει ακάλυπτος, παίρνει το ριμπάουν εύκολα ο Τζόρτζεβιτς. Μεγάλη πάσα για τον Πάσπαλη. Ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Γκαντού. Πρώτο καλάθι λοιπόν στο παιχνίδι από τον Ζάρκο Πάσπαλη, τον φόργορ του Παναθηναϊκού. Το σκορ 2-0. Και αμέσως ισοφάριση για τους Γάλλους με τον Οστρόφσκι, τον βετεράνο της ομάδας, ο Στεφάνο Οστρόφσκι, που παίζει για έκτη φορά σε τελική φάση ενός ευρωμπάσκετ. Το καλάθι που σημείωσε ο Τζόρτζεβιτς δεν μετράει, καθώς το φάουλ έχει σφυριχτεί εδώ πριν μαζέψει την μπάλα ο Τζόρτζεβιτς από τον Φορτέ, και όχι στο δεύτερο βήμα όπως ζητούσε ο ίδιος, θέλοντας από τον διαιτητή να κατακυρώσει τους δύο πόντους και να του δώσει και την ελεύθερη βολή. Την μπάλα από την τελική γραμμή, όπως δίνει ο Μπραζάουσκας για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ο Τζόρτζεβιτς στον Πάσπαλη. Πολύ έξυπνη ενέργεια από τους Γιουγκοσλάβους. Σε ένα σύστημα που δεν το έχουμε δει, ενώ το βλέπουμε πολύ συχνά στο NBA, όπου βέβαια η επαναφορά από την τελική γραμμή είναι ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Ευρώπη δύσκολα έχουμε δύο ομάδες να έχουν σύστημα ώστε με την επαναφορά της μπάλας κάτω από το καλάθι να υπάρχουν τα ανάλογα screen και κάποιος παίκτης να πάρει ελεύθερος μέσα στη ρακέτα την μπάλα για να σκοράρει με εύκολο τρόπο. Το κάνανε οι Σέρβοι πιο πριν. Ο Μπράντοβιτς, ο Πάσπαλη και τώρα ο Τζόρτζεβιτς. Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, 28 ετών, ύψος 1,85. Ζάρκο Πάσπαλη, 6-2. Με έναν μονόλογο του Πάσπαλη. Ο Ζάρκο έχει 3-3, όπως είδατε. Νέο φάουλ, επιθετικό αυτή τη φορά, όπως υποδεικνύει ο Κάνε. Με το Φορτέ, τον Μπονατό, την αποκάλυψή του σε αυτό το τουρνουά. Τον Οστρόφσκι, τον Μπιλμπά που αντικαταστάθηκε ήδη από τον Γκαντού. Από τον Τιερί Γκαντού και τον Τιντιέ Γκαντού. Ακάλυπτος ο Ντανίλοβιτς, νέο καλάθι. Να δούμε αν είναι τριών πόντων, ναι. Τριών πόντων το καλάθι του Σάσα Ντανίλοβιτς και βλέπετε το σκορ 9-2. Ντανίλοβιτς ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Γυραιάς Υπήρου. Το 92 ήταν νούμερο 42 στο draft των Ηνωμένων Πολιτειών του NBA για τους Golden State Warriors. Ο Ντανίλοβιτς που κάνει τώρα το μεγάλο άλμα, καθώς κέρδισε ένα, εξασφάλισε μάλλον, όχι κέρδισε ένα πολύ καλό οικονομικά συμβόλαιο από τους Miami Heat και θα περάσει στον Ατλαντικό. Στη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο μαγικό κόσμο του NBA.
Οστρόφσκι στην επαναφορά. 17 και 50 για το τέλος του πρώτου μέρους. Το σκορ είναι 2-9. Το φαβορί είναι μπροστά, όπως αναμενόταν. Μέχρι στιγμής κυλούν τα πράγματα σε αυτόν τον τέταρτο προημιτελικό. Τζόρτζεβιτς αστοχή, μάχεται τον Τίβατς για το επιθετικό rebound. Βάζει τα χέρια το Πάσφαλη και τώρα Μπονατό. Φορτέ, Γκαντού. Ο Τιερίκα πλησιάζει, αστοχή εξ επαφής. Μπονατό, επιθετικό rebound και καλάθι. Μειώνουν οι Γάλλοι σε 4-9 στους 5 πόντους με τον πρώτο καλάθι του Μπονατό. Ο Μπονατό που έχει αναλάβει τον Ομπράντοβιτς, όπως βλέπετε εδώ. Τον Ομπράντοβιτς, νικητή του κυπέλου κόρας φέτος με την Άλμπα Βερολίνο. Ντανίλοβιτς γυρίζει, αστοχή, δεύτερη προσπάθεια με το follow. Πολύ καλό ξεκίνημα και από τον Ντανίλοβιτς που φτάνει, όπως είδατε, τους 5 πόντους. Η γρήγορη απάντηση των Γάλλων με τον Οστρόφσκι από κοντά, 6-11 το σκορ. Ένα παιχνίδι ανοιχτό και γρήγορο, δεν ξέρω βέβαια πόσο αυτό μπορεί να ευνοήσει την Γαλλία που είναι το outsider σε αυτόν τον αγώνα. Η Γκοσλάβη είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το είδος παιχνιδιού. Αλλά βέβαια και η Γαλλία που δεν είναι και καμιά ψηλή ομάδα. Αρέσκεται στο γρήγορο παιχνίδι με τους εφηδιασμούς. Εδώ ο Μπονατό, ο Πάσπαλη τον αφήνει. Είχε καλό πάτημα ο νεαρός, το είδε ο Ζάρκο και βέβαια δεν δοκίμασε να το κόψει εκεί. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να του δώσει και μια ελεύθερη βολή με φάουλ. Πάσπαλη μπαίνει προς τα μέσα, έχει γίνει το φάουλ από τον Οστρόφσκι. Λέγαμε λοιπόν για το ύψος των Γάλλων. Σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος της 12ης Εθνικής Ομάδας Γαλλίας δεν φτάνει καν τα 2 μέτρα. Είναι γύρω στο 1,99-1,99,5 προσεγγιστικά. Οι Γάλλοι που έχουν 26,5 χρόνια μέσο όρο ηλικίας της ομάδας τους. Απ' την άλλη πλευρά, πριν. Θα φέρει αποτέλεσμα. 8-12. Η διαφορά στους 4. 16 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Οστρόφσκι που τον ακολουθεί ο Τίβατς μακριά. Φορτέ, ο Οστρόφσκι γυρίζει. Έξυπνη πάσα στον Μπονατό. Ζογκλερική ενέργεια από τον Μπονατό που πήρε το φάουλ. Ο νεαρός παρά την πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια που έκανε, είδατε ήταν απογοητευμένος που δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Και εδώ ο Βλαντε Τίβατς που χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Και πάλι η ενέργεια του Μπονατό που σήκωσε το δεξί του χέρι, απέφυγε το μαρκάρισμα. Με την πρώτη βολή μειώνει το σκορ 9-12 στους 3. Οι Γάλλοι που πλησιάζουν λίγο πριν, ένα δευτερόλεπτο για την ακρίβεια, πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα. Και ο Μπονατό που ήταν στον πρώτο γύρο δεύτερο σκόρερ της διοργάνωσης με 20,3 πόντους μέσω όρο. Έχασε τη δεύτερη βολή. Έχει πετύχει ήδη 5 πόντους. Τζόρτζεβιτς παραλίγο να κάνει και βήματα. Αλλάζει με τον Πάσπαλη, πλησιάζει και από κοντά καταφέρει να πετύχει το καλάθι όρθιος ο πάγκος Γιουγκοσλαβίας. 9-14. Σε μια διοργάνωση όπου, αν θεωρήσουμε την πρώην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία μητέρα της τωρινής νέας Γιουγκοσλαβίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα αυτή ήταν ο εφιάλτης των Γάλλων στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς, να δει μάλλον κανείς, ότι οι Γάλλοι μετρούν 12 συνεχόμενες ήττες από τους Γιουγκοσλάβους και η μοναδική φορά που τους κέρδισαν ήταν το 1953 στη Μόσχα, όταν νίκησαν τότε με 56-39. Τότε που η Γαλλία πήρε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ η Γιουγκοσλαβία είχε μείνει έκτη. Από τότε και μετά μετρούν 12 συνεχόμενες ήττες, όπως είπαμε, στη Ρώμη μάλιστα το 1991. Είχαν ξαναπαίξει καλή ώρα σαν σήμερα, στην οκτάδα δηλαδή, στα προημιτελικά. Η Γιουγκοσλαβία που έφτασε τελικά στο χρυσό μετάλλιο νίκησε τότε με 97-76, με 21 πόντους διαφορά. Τίβατς από κοντά μετά την ωραία πάσα από τον Τζόρτζεβιτς. Το σκορ γίνεται 16-9. Οι Γιουγκοσλάβοι που ξεφεύγουν με 7. Ωραία πάσα του Φορτέ. Ο Γκαντού κλείνεται από το double team εκεί του Πάσπαλη με τον Τίβατς. Ο Πάσπαλη μαζεύει το rebound. Αφού ο άλλος Γκαντού, ο Ντιτιέ ήταν άστοχος.
Τζόρτζεβιτς, όχι δεν είναι goal foul τελικά, έχασε το καλάθι. Τα βάζει με την ατυχία του. Ή το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι κι αλλιώς πάντως η Εθνική έχει φτάσει στο βασικό της στόχο, το είπαμε και από την αρχή. Η Ατλάντα είναι μπροστά της το 96. Ο Ντίβατς που βγαίνει και κλέβει γρήγορα από τον Οστρόφσκι, πηγαίνει για τον ευνηδιασμό, τον έκλεισε ο Φορτέ. Βγάζει την μπάλα για τον Τζόρτζεβιτς, αυτός μέσα από τη ρακέτα. Επιλέγει τελικά την πάσα στον ακάλυπτο Ντανίλοβιτς που αστοχεί από τα 6-25. Φεύγουν οι Γάλλοι μπροστά με τον Καντού. Πέρασμα για τον Μπονατό που είναι μέσα στη ρακέτα. Σπρώχθηκε ο Μπονατό, πήρε το φάουλ. Να ακούσουμε όμως τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη από τον αγωνιστικό χώρο που ήταν κοντά στον πάγκο της Γαλλίας το προηγούμενο time out. Δημήτρη. Να πούμε όμως ότι έχουμε και τη βοήθεια του γαλλομαθή συναδέλφου και φίλου του Ιάσονα Χαρίτου. Ο Μισελ Γκομές, λοιπόν, ο προπονητής της Γαλλίας, περισσότερο προσπάθησε να παροτρύνει τους παίκτες. Του ζήτησε πολύ γερή άμυνα, κίνηση στην επίθεση και καλύτερες προϋποθέσεις για σουτ, δηλαδή σουτ, με καλύτερες επιλογές μάλλον στα σουτ. Κυρίως όμως προσπάθησε, όπως επανέλαβα, προανέφερα, να παροτρύνει, να δώσει. Να ενισχύσει ψυχολογικά τους παίκτες του. Το πρόβλημα πάντως από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για τη Γαλλία είναι ότι η Γιουγκοσλαβία έχει ακριβώς το ίδιο στυλ παιχνιδιού, δηλαδή μπορεί να παίξει με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, βοήθειες στα μαρκαρίσματα στην άμυνα, όποτε δηλαδή φαν το screen η Γιουγκοσλαβία όπως λέμε, όποτε δηλαδή βρεθούν, πάνε να βρεθούν σε μειονεκτική θέση, οι αλλαγές τους είναι ταχύτατες, καλύπτουν τους χώρους και τους αντιπάλους και έτσι. Η Γαλλία έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς πέρα από το ότι η αντίπαλος είναι το ίδιο κινητική και παίζει το ίδιο στυλ παιχνιδιού, αντίστοιχα η Γιουγκοσλαβία είναι και πολύ πιο ψηλή ομάδα. Διαθέτει τουλάχιστον κάποιους παίκτες που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν από τους Γάλλους, όπως είναι ο Ντίβατς, όπως είναι ο Πάσπαλι. Είδατε εξάλλου το ξεκίνημα του Ζάρκο. Οι Γάλλοι έχουν νέα επίθεση παρά το αστοχό τρίποντο του Οστρόφσκι μετά το νέο επιθετικό rebound τους. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από το Φορτέ. Αυτά που μας είπε πιο πριν ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ψάχνουν για μια επιθετική λύση από την περιφέρεια με καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά δεν την έχουν βρει μέχρι τώρα. Αντίθετα, ο Ζάρκο από κοντά έβαλε και πάλι πλάτη τον Καντού και σκόραρε. Μπονατό δοκιμάζει για τρεις. Έχει γίνει και το φάουλ από τον Ομπράντοβιτς που πήγε με πολύ μεγάλη ταχύτητα πάνω στον Μπονατό. Μπονατό αστόχησμα των Γάλλων που εκτός των άλλων χάσαν και τον Μπιλμπά. Και βέβαια βοηθάει πολύ περισσότερο τον Ιβκοβιτς για να παίξει με το χαμηλό σχήμα. Ο Μπονατό εκτέλεσε τις τρεις ελεύθερες βολές, μείωσε το σκορ σε 11-20. Ο Μπονατό που έχει 3 στις 5 βολές και 7 πόντους ο ίδιος. 13 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πάσπαλι. Έξοχη πάσα στον Ομπράντοβιτς. Αυτός λες και είχε μάτια στην πλάτη, έδωσε πίσω για τον Ντίβατς. Ο Τζόρτζεβιτς διόρθωσε το προς στιγμή λάθος. Έχουμε όμως επιθετικό φάουλ από τον playmaker της Γιουγκοσλαβίας. Δείτε εδώ και πάλι την προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς, μπαίνει προς τα μέσα, δίνει την πάσα προς τα έξω, αλλά πέφτει πάνω στον σταματημένο Στρόφσκι, στον σωστά τοποθετημένο Στρόφσκι. Δεύτερο φάουλ για τον Τζόρτζεβιτς στο παιχνίδι. Ένας από τους τρεις παίχτες που αγωνίζονται εδώ στο 21ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με ξυρισμένο κεφάλι. Οι άλλοι δύο ήταν ο Εσπόζητο που μας εξέπληξε σήμερα με την εμφάνισή του και βέβαια ο Αλάνοβιτς, αυτός βέβαια έχει ένα πρόβλημα, έχει χάσει αρκετά τα μαλλιά του και ίσως έχει ξυρίσει το κεφάλι του για παραλλαγή που λέμε, να μην πολύ φαίνεται το κενό. Η Γκαντού, τα δύο αδέρφια η Γκαντού αλλάζουν την μπάλα, γυρίζει ότι η Ερία στοχή, ο Τιτιέ δεν μπορεί να πάρει την μπάλα από τον Ντίβατς που την άρπαξε γρήγορα, ο Λέικερ της Εθνικής Ομάδας της Γιουγκοσλαβίας. Ένας πολύ μεγάλος παίχτης, 6 χρόνια στο NBA, ο Βλάντε Ντίβατς. Ο Τυρόκα που έχει περάσει το παιχνίδι. Ντανίλοβιτς το σούτ για τρεις. Νέο καλάθι τριών πόντων. Εδώ βλέπετε τον Μπιλμπά πάτα στον πάγκο. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, Δόξο Βαλιώλης και Δημήτρης Κωνσταντινίδης, κάποια στιγμή μπορέσουν να μας πληροφορήσουν για το τι συμβαίνει με τον Μπιλμπά. Βέβαια, γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσεγγίσουν. Λοιπόν, Δημήτρη, του σκηνοθέτη μας και του κάμεραμάν που έπιασε τη στιγμή του τραυματισμού του, ήταν, θα λέγαμε, πιστήλες και είναι και οι γιατροί. Έδειξαν ακριβώς τη στιγμή που γύρισε, όπως λέμε, το πόδι του Μπιλμπά. Οι υποψίες έλεγαν διάστρωμα και για να τον κρατάει τόση ώρα στον πάγκο ο προπονητής του, τα πράγματα πρέπει να είναι σοβαρά. Ντανίλοβιτς, νέο καλάθι τριών πόντων. Η διαφορά εκτοξεύεται στους 15 πόντους. 26-11, 11-48, όπως βλέπετε κάτω αριστερά στο χρονόμετρο. Παραπάνω από double score για τη Γιουγκοσλαβία. Ο Στρόφσκι αλλοιώθηκε το σουτ. Άρπαξε το rebound ο Γκαντού, αλλά χάνει την ευκαιρία εξ επαφής και μπάλανε πλάγια και πάλι για τη Γιουγκοσλαβία. Ντίβατς σχεδόν ακούμπησε μόνος του την μπάλα στα χέρια του Κατσάρο για να τρέξει η ομάδα του, αλλά οι Γάλλοι επέστρεψαν. Ο Τιρόγκα
Εκπληκτική ενέργεια, έρχεται και ο Ντίβατς με το follow κάρφωμα να τελειώσει την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Ίσως του πιο ψηλού playmaker στην Ευρώπη, με ύψος 2 και 4 Μποντιρόγκα, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, 22 ετών. Στο φετινό draft νούμερο 51 για τους Sacramento Kings που έχουν πάρει τα δικαιώματα από τους Charlotte Hornets, δηλαδή στο δεύτερο γύρο του φετινού draft. Φορτέα στο χείο, Κατού πήρε τελικά το rebound, ο Ντιτιέ Κατού, και η Ρίδα τα κατάφερε. Φάουλ αμυντικό, όπως δείχνει ο Κατσάρο που ήταν ακριβώς πάνω από τη φάση. Το φάουλ είναι του Τζόρτζεβιτς λοιπόν, το τρίτο του στο παιχνίδι. Αποδεικνύει την ανυπαρξία των Γάλλων ψηλών άνω των 2-6-2-7 που μπορούν να παίξουν σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, και μάλιστα δείχνει την αγωνία των Γάλλων που τόσα χρόνια δεν μπορούν να βρουν έναν παίκτη ψηλό που να μπορεί να αφήσει τον Οστρόφς και να παίξει στη φυσική του θέση που είναι power forward. Παρ' όλα αυτά, Δημήτρη, πρόκειται για 2-10 δίχως νόημα, όπως λέμε. Κοιτάξτε εδώ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον Ντίβατς. Ο Ντίβατς έκανε βήματα θέλοντας εκεί να κάνει κολπάκια στον Μπιτέρ. Νάτος εδώ φωνάζει μόνο στον Ντίβατς, καθώς ουσιαστικά έπαιζε χωρίς αντίπαλο. Ακίνητος ήταν ο Μπιτέρ από πίσω. Έχουμε time out που πήρε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Το πάγκο. Αποσύρθηκαν από τον Ίβκοβιτς, ο οποίος διάλεξε να περάσει στον αγώνα τον Ζέλικο Ρεμπράτσα, αντικαθιστώντας τον Ντίβατς. Ίσως το τιμώρησε για την υπεροψία του πιο πριν. Ο Ντίβατς πήγε να κάνει πλάκα εκεί, όπως είπαμε και πιο πριν, στον Μπιτέρ. Εκνευρίστηκε ο Ίβκοβιτς με αυτό που είδε, τον τράβηξε αμέσως στον πάγκο, έβαλε το Ρεμπράτσα στο γήπεδο. Το σκορ 28-13. Μέχρι στιγμής βέβαια δίνει στην Ιουγκοσλαβία την άνεση και για αστεία και για ό,τι άλλο θέλει. Καθώς οι Γάλλοι δείχνουν να μην μπορούν να αντιταχθούν στο ρυθμό μέχρι στιγμής των Ιουγκοσλάβων, που μπορούμε να πούμε ότι έχει εκπληκτικές αυξομοιώσεις. Οπότε βρουν ανοιχτούς τους Γάλλους, τους τυπάνουν με φνηδιασμό, με γρήγορη επίθεση απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Δείχνουν θαυμαστή ψυχραιμία. Αρκεί να σας πούμε ότι στους εφνιδιασμούς έχουν 4 στους 5 μέχρι τώρα εύστοχους οι Ιουγκοσλάβοι. Πέρασμα εκπληκτικό από την κλειδαρότρυπα, θα έλεγε κανείς, στον Μπράντοβιτς, και από κοντά το κάρφωμα από τον Ρεμπράτσα. Δείτε εδώ και πάλι πως πέρασε πίσω από την πλάτη του Μπιτέρ, που ούτε καλά κατάλαβε τι έγινε. Το κάρφωμα από τον Ρεμπράτσα, το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Σάσα ο Μπράντοβιτς, ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος παίκτης. Τον πλησίασε προς στιγμήν ο Πανιόνιος, αυτός διάλεξε να μείνει στην Άλβα Βερολίνου, λέγοντας ότι του ταιριάζει περισσότερο το είδος ζωής της Γερμανίας. Με την Άλμπα εξάλλου, παραλαμβάνουμε, το είπαμε και πιο πριν, έχει κατακτήσει φέτος το κύπελο Κόρατς ο Μπράντοβιτς. Τέλειωσε η επίθεση της Γαλλίας, της έμεινε η μπάλα στα χέρια, και να τώρα οι Ιουγκοσλάβοι που, εκτός από τον φοβερό ρυθμό τους στην επίθεση με τις αυξομοιώσεις που λέγαμε πιο πριν, παίζουν και καταπληκτική άμυνα πάνω στους Γάλλους. Ντανίλοβιτς αλλάζει την μπάλα με τον Ομπράντοβιτς, που τον ακολουθεί ο Φορτέ. Ο Κανσέ πιέζει τον Ντανίλοβιτς από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Κανσέ. Ο Ντιρόγκα, πανέξυπνος ο Ντιρόγκα, πάει κοντά για το καλάθι. Δεν θα τα καταφέρει, αλλά είδατε την κίνηση που έκανε, βλέποντας το Φορτέ να τον αντιμετωπίζει. Τον πήγε κάτω χαμηλά στο καλάθι. Φορτέ από τα 6 και 25 αστοχείο. Ο Κανσέ μάχη για το rebound. Και μπάλα πλάγια για την Ιουγκοσλαβία. Και βέβαια λέγαμε ότι ήταν πανέξυπνη κίνηση του Ντιρόγκα, καθώς έχει ύψος 2 και 4 απέναντι στο 1,90 του Φορτέ. 14 πόντι διαφοράς βέβαια είναι ιδιαίτερο προσόν για τον Ποντιρόγκα σε αυτό το mismatch που βγήκε πιο πριν, όπως λέμε. Αμέσως δόθηκε βέβαια και η Έντο, που από την Γκραβελίν μεταγράφηκε και αγωνίστηκε την τελευταία περίοδο στην Λεβαλουά. 23 ετών, ύψος 1,92. Επέστρεψε και ο Μπονάτο στο παιχνίδι, αντικαθιστώντας τον Ρίγκοντο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για την θετική και την αρνητική έκπληξη της Γαλλίας σε αυτό το τουρνουά, όσον αφορά δηλαδή το Ρίγκοντο. Γιάννη, πρέπει να πούμε για τον Ρίγκοντο, ο οποίος πριν από 3-4 χρόνια, θυμάμαι καλά, έχει ονομαστεί από τους Γάλλους πάντα ως ο playmaker του 2000 για την Ευρώπη. Έχει και κάποια άλλα προβλήματα εκτός από τα προβλήματα με τα πόδια του. Το γεγονός ότι είτε στην εθνική ομάδα είτε στην ομάδα την οποία παίζει κάθε χρονιά αλλάζει θέση. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι ένας αρκετά καλός παίκτης, όχι βέβαια ο playmaker του 2000 που πάνε οι Γάλλοι, είναι ένας παίκτης που προσπαθούν οι Γάλλοι να το χρησιμοποιήσουν σαν το φάνη. Δηλαδή, ένας all-around παίκτης ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε θέσεις 1, 2 και 3 λόγω του ύψους του, με αποτέλεσμα να μην αφήνουν τον άνθρωπο και να μην αφήνει ίσως και ο ίδιος τον εαυτό του να σταθεροποιηθεί ως playmaker, ως small forward, ως shooting guard. Αντίθετα, ο Μπονατό έχει βρει το δρόμο του, Δημήτρη. Είναι ο πρώτος Γάλλος στο σημερινό παιχνίδι, φτάνει σε διψήφια αριθμό πόντων, τους 10.
έχοντας 2 στα 2 δίποτα και 1 στο 1 τρίποτο, δηλαδή 100% ευστοχία εντός παιδιάς. Στις βολές είναι λίγο άστοχος, έχει 3 στις 5. Ντανίλοβιτς αστοχή, μάχεται και ο Μπιτέρ. Τελικά ο Σον Κόιν αυτός που μάζεψε την μπάλα και την αλλάζει με τον Οστρόφσκι. Ο Μπιτέρ μην νομίζει ότι έχουμε τίποτα με το παιδί. Απλά ένα τάλατος και είναι εμφανές. Πάσπαλι βγαίνει μπροστά και καρφώνει στον εφηδιασμό με δύναμη και καταχειροκροτείται από το κοινό που πολλές φορές του έχει σούρει τα εξαμάξεις εδώ στο 21ο Ευρωμπάσκετ. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί Γιουγκοσλάβοι οι οποίοι χειροκροτούν κάθε προσπάθεια των παικτών της ομάδας τους. Καλάθι τριών πόντων από τον Οκανσέ. Τον βλέπετε εδώ τον Οκανσέ που είναι ένας γυρολόγος του γαλλικού πρωταθλήματος. Έχει παίξει στη Λιμό, στην Αντίπτη Μοντπελιέ και φέτος ήταν στη Λιόν, ο Ίγκο Κανσέ. Ο Ρεμπράτσα όμως έδωσε τη δική του απάντηση για την Ιουγκοσλαβία. Το σκορ 19-36. Δείτε εδώ και πάλι το Ρεμπράτσα που βέβαια όταν βρεθεί εκεί δεν αφήνει την ευκαιρία για κάρφωμα να πάει χαμένη. Ο Ζέλικο Ρεμπράτσα της Παρτιζάν. Draft το 94 στο νούμερο 54 για του Seattle Supersonics. Δεν έχει πάρει βέβαια ακόμα την απόφαση για το βήμα στο NBA. Βέβαια η Ιταλή και η Μπενετών Τρεβίζο τον θέλει πάρα πολύ. Και πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή ισχυρίστηκε ότι έχει γίνει μεταγραφή. Εδώ βλέπετε τον ορισμό, τον νέο ορισμό για το επιθετικό φάουλο, όπως ισχύει δηλαδή αυτή τη στιγμή, ο Μπονατό. Ένα προσόν, ένα βαντάζ αν θέλετε, που δόθηκε στην καλή άμυνα, όταν έχει τη δυνατότητα και την ταχύτητα ο αμυντικός να καλύψει το χώρο έγκαιρα, να μην τιμωρείται από τον διαιτητή. Και βέβαια έτσι πρέπει να γίνεται, η καλή άμυνα πρέπει να ανταμείβεται. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο επίθεση. Πάντως, Γιάννη, για να τελειώσω αυτά που λέγαμε πριν για το Ρεμπράτσα, αλλά για τους υπόλοιπους Γιουγκοσλάβους, μια που τα 8 δέκατα των Γιουγκοσλάβων παικτών που βγαίνουν στο εξωτερικό και παίζουν προέρχονται από την μεγάλη Παρτιζάν. Που θα θυμάσαι όταν είχε πάει και στην Κωνσταντινούπολη, είχε πάρει και το Final Four και την είχε μεταδώσει κιόλα. Όλοι οι περισσότεροι που παίζουν σε αυτήν την εθνική ομάδα προέρχονται από την Παρτιζάν. Όπως ο Ντίβατς, όπως ο Πάσπαλι και από τους καινούριους ο Μπέριτς, ο Ρεμπράτσα κτλ. Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν είναι μόνο ότι ο Ρεμπράτσα, επειδή έχουμε μιλήσει μαζί του, δεν είναι ότι δεν ήθελε να πάει στο NBA, αλλά είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισε και ο Ντίβατς πριν έρθει εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Η Παρτιζάν είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά ζει από τις πωλήσεις παικτών. Και για να αφήσει ένα παίκτη να πάει στο Ιταλικό ή στο Ελληνικό Πρωτάθλημα ή στο NBA, ζητάει πάρα πολλά λεφτά. Συγκεκριμένα έχει βάλει ποινική ρήτρα στους Los Angeles Lakers για τον Ντίβατς για να ανανεώσουν το συμβόλαιό του 400 εκατομμύρια δραχμές. Και ακόμη βρίσκονται στα δικαστήρια με τους Los Angeles Lakers. Το τρίποντο του Τζόρτζεβιτς και τώρα νέα επίθεση με την γρήγορη προσπάθεια από τον Μπέριτς που πήρε την τελική πάσα του Τζόρτζεβιτς να φτάνει σε ένα ακόμα καλά. Γυρίσαμε λοιπόν και πάλι στο παιχνίδι μας μετά το time out. Οι Γάλλοι κερδίζουν. Έχετε ξεχάσει, δείχνετε να έχετε ξεχάσει πώς πρέπει να παίζουν, πώς παίζετε μάλλον το μπάσκετ. Δεν κάνετε τίποτα από αυτά που πρέπει να κάνετε, δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι. Βλέπετε 100% έστοχος από τη γραμμή ο Στρόφσκι. 21-41, μειώνει τη διαφορά στους 20 πόντους. 5 και 27 πριν από το τέλος του ημιχρόνου και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, τότε θα πρόκειται για τον πιο άνετο για την ομάδα που θα φτάσει στη νίκη πρώιμη τελικό της ημέρας. Θυμίζουμε ότι η Λιθουανία κέρδισε 11 πόντους στη Ρωσία. Σε κάποια στιγμή προηγήθηκε και με περισσότερους, με 17-18 πόντους. Όμως οι Ρώσοι γύρισαν στο μάτς και χρειάστηκε να φορτσάρουν στα τελευταία λεπτά οι Λιθουανοί για να καταφέρουν να πάρουν τη διαφορά ασφαλείας και να κερδίσουν, όπως είπαμε, 81-71. Με 10 πόντους κέρδισε και η Κροατία την Ιταλία, η οποία δυσκολεύτηκε απρόβλεπτα, θα λέγαμε, από τους Ιταλούς. Όλοι περίμεναν περίπατο της Κροατίας. Οι Ιταλοί δώσαν τη μάχη τους όσο άντεξαν. Τελικά, βέβαια, ιτήθηκαν με 10 πόντους διαφορά. Για τον αγώνα της εθνικής μας με την Ισπανία, τι να πούμε, πιστεύουμε ότι όλοι τον παρακολουθήσατε από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Η εθνική μας που έφτασε λίγο πριν το τέλος τη διαφορά στους 10 πόντους, κράτησε τελικά αυτή τη διαφορά παρά τη σφοδρή αντεπίθεση των Ισπανών και κέρδισε με 66-64. Εδώ όμως τα πράγματα δείχνουν ότι εξελίσσονται σε υγιεινό περίπατο της Γιουγκοσλαβίας, που με τον Τζόρτζεβιτς κάνει το σκορ 43-21. 4-45 ακόμα. Ο Στρόφσκι από κοντά. Δεν μπορεί να νικήσει το Ρεμπράτσα. Υπάρχει όμως φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Μπέριτς. Τιέρι Γκαντού της Ορτέζ στη γραμμή. Η δεύτερη βολή του είναι εύστοχη. 22-43. Ο Ντανίλοβιτς έτοιμος να ξαναμπεί στο γήπεδο. Ο Ιφκοβιτς έχει τραβήξει τον πάγκο λοιπόν και τον Τίβατς και τον Ζάρκο Πάσπαλι. Όπως μου είπε ο Δόξο Βαλιώλης πιο πριν, υπάρχει ιδιαίτερη ηρεμία στον πάγκο της Γιουγκοσλαβίας. Η εξέλιξη βέβαια του παιχνιδιού βοηθάει για κάτι τέτοιο και ο Ιφκοβιτς μάλλον βλέπει τον αγώνα σαν μια ευκαιρία για μια πολύ καλή προπόνηση ενώπιση συνέχεια.
Βλέπετε εδώ Σάβιτς που δεν έχει μπει καθόλου στο παιχνίδι. Ο Πάσπαλι, ο Ντίβατς βλέπουν τον αγώνα από τον πάγκο. Ο Κανσέ μείωσε σε 24-43. Η διαφορά λοιπόν πέφτει κάτω από τους 20 πόντους, στους 19. Με τον Οκανσέ να έχει 5 μέχρι στιγμής πόντους στο παιχνίδι. Πάλι στο παιχνίδι μας που μόλις ξανάρχισε ο Σονκό εδώ για τη Γαλλία. Που επαναλαμβάνουμε έχει μειώσει τους 19 πόντους. Βλέπετε το χρόνο 3:50 για το τέλος του μηχρόνου. Ο Στρόφσκι. Θα λέει κανείς ακροβολισμένοι οι Γάλλοι στην περιφέρεια. Ψάχνουν για τις καλές συνθήκες για κάποιο μακρινό σουτ. Ο Τιρόγκα μείνεται πάνω στον Καντού. Ο Μπονατό είναι αυτός που αναλαμβάνει να σουτάρει και είναι εύστοχος από τη γραμμή των 6-25. Επαναλαμβάνουμε, κάνει ένα πολύ μεγάλο τουρνουά ο νεαρός. Εδώ στο 21ο Ευρωμπάσκετ, ένας παίκτης που είχε ξαναπεράσει από την Αθήνα με την εθνική ομάδα ελπίδων της Γαλλίας. Έδειχνε βέβαια ότι έχει πολύ ταλέντο, αλλά όχι ότι θα είχε τόσο σύντομα αυτή την ραγδαία εξέλιξη. Ο Ντίβατς που έχει επανέλθει στο παιχνίδι, ο Μπράντοβιτς απαντάει με τρίποντο. Η Ιουγκοσλαβία ανεβάζει και πάλι τη διαφορά, 27-46 το σκορ. Ενώ ο Μπονατό, για τον οποίο μιλούσαμε πιο πριν, έχει απόλυτη ευστοχία εντός παιδιάς με 2 στα 2 δίποντα και 2 στα 2 τρίποντα και σύνολο 13 πόντους. Ο Κανσέ που αστοχεί και στη δεύτερη βολή, αλλά έχει δικαίωμα να την εκτελέσει και πάλι, καθώς βιάστηκε από τη Ρόγκα να μπει στη ρακέτα. Είδατε την αντίδραση του Ζάρκο Πάσπαλη στον πάγκο που τα βάζει με τους διαιτητές. Ο Κανσέ είναι 29 ετών και έχει ύψος 2-1. Χάνει και αυτή την προσπάθεια από τη γραμμή. Για να δούμε τον ευνηδιασμό. Καταλήγει σε φάουλ για την Ιουγκοσλαβία η προσπάθεια που έκανε ο Μπέριτς. Πάνα Πίτρο της Γουαδελούπης. Το σούτ και το καλάθι από τον Σονκό. Που είναι εντυπωσιακά αλτικός. Μειώνει το σκορ 29-47. Ο Μπράντοβιτς. Το πόδι του Καντού ανανεώνεται η επίθεση της Ιουγκοσλαβίας. Που έχει και πάλι 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Εδώ και πάλι για να δανειστούμε έναν ποδοσφαιρικό όρο. Ότι η Ριγκαντού κάνει τάκλιν. Ντίβατς. Ντίβατς. Χάνει το καλάθι, έχει όμως δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Είδατε του NBA παράδοση στο γρήγορο μπάσκετ, στο τεχνικό μπάσκετ. Από την εποχή βέβαια του μεγάλου Magic Johnson, με τον οποίο ο Ντίβατς πρόλαβε να συνυπάρξει στους Lakers. Και μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα αγαπημένος του. Ο Κανσέου το ίδιος κατάλαβε τι έκανε, αλλά ο Μπονατό έσωσε την μπάλα. Την επίθεση μάλλον των Γάλλων. Κλέβει ο Μπράντοβιτς και φεύγει σφαίρα στον ευνηδιασμό. Ο Σονκό τον ακολουθεί, αλλά ο Μπράντοβιτς με την άρτια τεχνική του τελειώνει τον ευνηδιασμό και αυτή τη φορά για τη Ιουγκοσλαβία. Οι Ιουγκοσλάβοι που έχουν 9 στους 10 ευνηδιασμούς μέχρι τώρα συνολικά. Απέναντι στους 4 στους 7 που έχουν αξιοποιήσει οι Γάλλοι. Και το σκόρ είναι 51-29. Μπονατό. Πέρασε ο Μπονατό. Ραβέρσαμε ταμπλό. Έρχεται ο Στρόφσκι να κάνει το follow. Χειροκροτούν εδώ οι συμπαίκτες του. 31-51. Η διαφορά πέφτει και πάλι στους 20 πόντους. Όσο βέβαια μπορούμε να πούμε ότι πέφτει η διαφορά. Όταν είναι στους 20 πόντους ένα προημιτελικό. Αλλά επαναλαμβάνουμε και το 91 στη Ρώμη. Τότε που έγινε η τελευταία εμφάνιση της Ιουγκοσλαβίας πριν από το εμπάργκο. Οι Γάλλοι είχαν χάσει με 97-76. Με 21 πόντους διαφορά δηλαδή. Ακριβώς την ίδια φάση επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά. Στα προημιτελικά δηλαδή, στην οκτάδα. Ο Μισελ Γκομέζ επιμένει στον Πιτέρ, το ξαναπέρασε το παιχνίδι. Αυτός έχει 0 στα 2 σουτ που έχει επιχειρήσει. Έχει πάρει πάντως 2 rebound, ένα αμυντικό και ένα επιθετικό. Και όλα αυτά βέβαια ελείψει Μπιλμπά. Βέβαια το Μπιλμπά είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά ένας παίκτης, επαναλαμβάνουμε, ιδιαίτερα πρακτικός για τον προπονητή του. Από αυτούς που αποκαλούν εργαλεία οι ίδιοι προπονητές στα χέρια τους. Καθοδηγείται δηλαδή πολύ πιστά από τον πάγκο και προσφέρει υπηρεσίες. Είναι καλό στην άμυνα, έχει πάρα πολύ δυνατό άλμα, βοηθάει στα rebound. Τελευταία έχει εν μέρη βέβαια εξελιχθεί και σε σκόρερ. Πετυχαίνει κάποιους πόντους, βοηθάει την ομάδα του. Και όχι μόνο την εθνική, αλλά και τη Λιμός. Ντίβατς γυρίζει, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάλλον του πεξάσιμο παιχνίδι εδώ, στριφογύρισε και βγήκε έξω. Όχι όμως και στον Μπονατό που τελειώνει υποδειγματικά τον ευνηδιασμό των Γάλλων αυτή τη φορά. Τρυπώντας μάλιστα τρεις αντιπάλους, πέρασε ανάμεσα. Σα σκιά ο Μπονατό που είναι ιδιαίτερα αδύνατος αλλά πάρα πολύ νευρικός στο παιχνίδι του, νευρώδης μάλλον, γρήγορος και με δυνατό άλμα. Ο Μπράντοβιτς, εντυπωσιακή ενέργεια, είχε κερδίσει το φάουλ, άλλαξε χέρι στον αέρα. Το λέει απ' τον άστοχο. Ιστορική στιγμή για την Παρτιζάνο Δημήτσο Χατζηγεωργίου, την κατάκτηση στην Κωνσταντινούπολη
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όταν η Παρτιζάν νίκησε την Πανταλώνα με εκείνο το απίθανο τρίποντο στην εκπνοή ακριβώς από τον Σάσα Τζόρτζεβιτς. Τότε τα παιδιά του Ιβκοβιτς, ο Τζόρτζεβιτς δηλαδή και ο Ντανίλοβιτς, πηδήσαν τις διαφημιστικές πινακίδες και την πρώτη σειρά καθισμάτων για να πάνε να πέσουν στην αγκαλιά του πνευματικού του, όσον αφορά το μπάσκετ βέβαια, πατέρα του Ντούσαν Ιβκοβιτς, και να πανηγυρίσουν μαζί του το μεγάλο θρίαμβο. Και προπονητής τους βέβαια ήταν ο βοηθός του Ιβκοβιτς σήμερα στην Ιουγκοσλαβία, ο Μπράντοβιτς. Από εκείνη την ομάδα, Γιάννη, υπάρχει και ο Ρεμπράτσα, ο οποίος ήταν τότε πολύ πιτσιρίκι. Και σε εκείνη την ομάδα έπαιζε και ο Κοπρίβιτς, που τον είδαμε πέρσι με τον Παγκράτη στην Ελλάδα. Και μιας και μίλησες για το περσινό Παγκράτη, ναι, για το σέρβικο μπάσκετ, όλοι τον αποδέχονται και τον αγαπούν. Και πάνω απ' όλα όλοι το σέβονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάνα δύο παίκτες της Ιουγκοσλαβίας που και που κάνουν και κανένα τσιγάρο. Όταν περνάει από κοντά τους ο Ιβκοβιτς, το σβήνουν αμέσως. Όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό για τον δάσκαλό τους και προπονητή του στην εθνική ομάδα. Χάσανε όλοι, λένε ότι χάσανε άδικα, και πράγματι η Ελλάδα άξιζε αυτή η νίκη. Λοιπόν, μόνο ψυχολογικά μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, παίξαμε με τους Σέρβους, δεν είναι τόσο καλύτεροι από εμάς, μπορούμε να κερδίσουμε. Έτσι πιστεύω και κόσμο πιστεύει, και θα δούμε αύριο, θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον... Το δεύτερο ημίχρονο οι Γάλλοι ξεκίνησαν αρκετά δυνατά. Παρακολουθούσατε την ώρα που ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης μιλούσε με τον Βλάτο Τζούροβιτς, το πώς μείωσε ο Πονατό με ένα τρίποντο, το σκορ σε 41-59. Εδώ και πάλι τελευταία φάση με το φάουλ που χρεώθηκε, επιθετικό φάουλ του Τιέρι Γκαντού. Ο ένας από τα δύο αδέρφια. Οι Ιουγκοσλάβοι που παίζουν με τον Ποντιρόγκα που βλέπετε εδώ, τον Πάσπαλι, τον Ντανίλοβιτς, τον Σάβιτς που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και τον Ζάρκο Πάσπαλι. Φάουλ που χρεώνεται στο Φορτέ. Ο Φορτέ που μαζί με τον Ρίγκοντό, τον Μπονατό, τον Οστρόφσκι και τον Καντού αποτελούν την γαλλική πεντάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να συνεχίσει ο Μπιλμπά στο παιχνίδι, καθώς ο Μπιλμπά δεν βρίσκεται καν στον πάγκο, από ό,τι μπορώ να διακρίνω από εδώ, στον πάγκο των Γάλλων για την επανάληψη. Το διάστρεμα στο πόδι του δεν τον αφήνει να συνεχίσει, ένα διάστρεμα στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Μπονατό με ηρωική πραγματικά προσπάθεια, έχοντας κολλημένους πάνω δύο αντιπάλους, κατάφερε να πετύχει το καλάθι, μια τρίτο του στο παιχνίδι, βλέπετε εδώ, το τέταρτο συγγνώμη, και πάλι προσπάθεια του Μπονατό ανάμεσα σε Ντανίλοβιτς και Τζόρτζεβιτς που κατεβάζει εδώ τα χέρια, του κάνει το φάουλ, θα έχει λοιπόν δικαίωμα και για συμπληρωματική βολή ο Μπονατό. Ο Μπονατό ευστοχεί στην πρώτη βολή, που απέκτησε δικαίωμα και για νέες ελεύθερες βολές. Είναι ο μόνος στατιστικός τομέας που δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Έχει 50% με αυτή που είδατε, 5 στις 10. Ενώ έχει 4 στα 5 δίποτα και 4 στα 4 τρίποτα. Εκπληκτική στατιστική στα σούτ εντός παιδιάς για τον νεαρό Γάλλο. Προσπάθεια από τον Ποντιρόγκα, ο Σάβιτς. Πιέζουν οι Γάλλοι πάρα πολύ, πρεσάρουν τους Ιουγκοσλάβους. Ο Μπράντοβιτς θέλει να περάσει άπλο στο χέρι του Ριγκοντό και χρεώνεται με φάουλ από τον Μπραζάουσκας, τον ένα από τους δύο διαιτητές του αγώνα. Από ό,τι μπορείτε να δείτε, δεν έχει τελειώσει ακόμα το time out. Βλέπετε εδώ, είδατε μάλλον για λίγο, τους πόντους που έχουν σημειωθεί από τις βασικές πεντάδες των δύο ομάδων και από τους πάγκους. Το σκορ είναι 59, έχοντας μπροστάρι τον Μπονατό. Τον Γιάν Μπονατό, που εδώ μαρκάρει τον Ποντιρόγκα. Ο Ποντιρόγκα, βοήθεια από τον Πάσπαλι που βγήκε ψηλά. Ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να ξεφύγει από το φορτέ, έτσι η μπάλα θα πάει και πάλι στον Ποντιρόγκα. Θέλει να πάρει την εσωτερική, ο Μπονατό φοβήθηκε το φάουλ, τράβηξε τα χέρια του και ο Ποντιρόγκα σκόραρε. Νέο καλάθι λοιπόν για την Ιουγκοσλαβία. Ή καλύτερα το πρώτο στο δεύτερο μέρος, λίγο πριν συμπληρώσουμε τα πρώτα τρία λεπτά της επανάληψης. Το σκορ γίνεται 61-45. Ήταν το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τον Ποντιρόγκα στον αγώνα. Η προσπάθεια του Ριγκοντό θα το αποφέρει ένα φάουλ από τον Ζόραν Σάβιτς και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τρία πρωταθλήματα με τη Λιμόζ.
και τρία κύπελα, ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελα με την Ορτέζ, ενώ το 88 κατέκτησε με τη Λιμό στο κύπελο κυπελούχων. Ντανίλοβιτς. Ο Φορτέο, playmaker της Εθνικής και της Λιμός πάνω του. Μπερδεύτηκε ο Ντανίλοβιτς εκεί με τον Ομπράντοβιτς. Η πάσα έφυγε εκτός γηπέδου και είναι και πάλι για τους Γάλλους που θα ξαναπούμε αυτή τη στιγμή έχουν ένα σερί 11-2 στην επανάληψη. Έχουν μειώσει τη διαφορά στους 15 πόντους. Λίγο πιο πριν είχαν μειώσει και στους 14, στο 59-45 δηλαδή. Ο Γκέρι Γκαντού επαναφέρει για το Φορτέ. Μοστρόφσκι ετοιμάζει τον Ντίβατς και τον Ρεμπράτσο Ιβκοβιτς. Τον Ντίβατς σίγουρα έχει καθίσει στη γωνία για να επανέλθει στο γήπεδο. Πολύ ωραία προσπάθεια και πάσα από τον Ριγκοντό και από την assist του Playmaker του 2000, όπως οι Γάλλοι βέβαια τον αποκαλούν. Τη Ριγκαντού μείωσε από κοντά 48-61. Έχουν μπει, θα έλεγε κανείς, υπνοτισμένοι στο δεύτερο μέρος οι Ιουγκοσλάβοι και δεν ξέρω βέβαια πόσο θα τους κοστίσει αυτό. Η διαφορά έχει κατέβει στους 13 πόντους. Ο Ντίβατς και ο Μπέριτς τελικά είναι έτοιμοι για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθεια του Ντανίλοβιτς. Θεαματική αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Από το Ριγκοντό στο Φορτέ. Φορτέ σπρώχνει γρήγορα το γαλλικό ευνηδιασμό. Ο Μπονατό σήκωσε πολύ το σουτ και το χέρι του για να αποφύγει τον Σάβιτς που του έκανε με το φάουλ. Το καλάθι δεν μπήκε, θα έχει δικαίωμα ο Μπονατό για δύο ελεύθερες βολές. Κατάλαβε ίσως ότι δεν βγαίνει έτσι το παιχνίδι και βάλει τον Ντίβατς στη θέση του Πάσπαλη. Το Ντίβατς με τους 8 πόντους, τα 5 rebound και τις 4 ασίς στο παιδί των Lakers που έχει μάθει αυτό το πλουραλιστικό μπάσκετ. Ντανίλοβιτς για τον Ομπράντοβιτς. Θέλει να αποφύγει το Ριγκοντό, χάνει την μπάλα ο Ντίβατς, την κερδίζει όμως και πάλι ο Ομπράντοβιτς. Ντανίλοβιτς, του κλέβει ο Μπονατό και ο Ριγκοντό θα καταφέρει να την κερδίσει παρά την πίεση του Ντίβατς. Φορτέ, πατάει τη γραμμή, το σουτ είναι για δύο. Μακρινό rebound από το Φορτέ και γρήγορη πάσα στο Μπονατό. Κλείνει ο Ομπράντοβιτς, ο Οστρόφσκι πάλι για το Φορτέ. Ο Στρόφσκι ακάλυπτος για τρεις. Άστοχος. Το rebound από τον Ντίβατς. Στον Ομπράντοβιτς. Το παιχνίδι ανοίγει και πάλι. Με την είσοδο του Ντίβατς ξαναδίνεται η ευκαιρία για κάποια εύκολα rebound στους Ιουγκοσλάβους. Σάβιτς γυρίζει. Χάνει την μπάλα. Τον έκλεισε καλά ο Στρόφσκι και τι σφυρίζουν οι διαιτητές. Για να δούμε. Ζητούν σκεμμένο οι Γάλλοι. Όχι, δίνει απλά. Ο Φορτέ που φεύγει μπροστά. Ο Μπέριτς πηγαίνει. Απλώνει το χέρι για να κλέψει την μπάλα. Όχι, δεν ήταν αντιαθλητικό το φάουλ. Έβαλε το χέρι του Φορτέ για να προστατευτεί από τον αντίπαλό του και φάνηκε να τον τραβάει, αλλά δεν τον τράβηξε αντικανονικά. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Γάλλους, καθώς βρήκε σε κάποιο χέρι Ιουγκοσλάβου, όπως έδειξε ο Κατσάρο, που είναι κάτω από το καλάθι. Θα έχουμε λοιπόν νέα επίθεση για την Ιουγκοσλαβία που προηγείται με 61-50. Η Ιουγκοσλαβία που έχει πετύχει μετά από 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στην επανάληψη μόλις ένα καλάθι. Μόλις δύο πόντους μάλλον. Ο Στρόφσκι, πολύ ωραία ενέργεια και σπάσιμο της μέσης για να αποφύγει τον Ντίβατς. 52-61, η διαφορά κατεβαίνει κάτω από τους 10, στους 9 πόντους. Με ένα εκπληκτικό σερί 17-2 που έχουν κάνει οι Γάλλοι σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά της επανάληψης. Ο κόσμος που αποδοκιμάζει τους Ιουγκοσλάβους τώρα. Να η λύση όμως που δίνει ο Μπέριτς από τη γωνία. 64-52 με το καλάθι τριών πόντων του νεαρού. Αναλαμβάνουμε μετά από ένα σερί 17-2. Ο Μπέριτς έδωσε τη λύση από τα 6-25. Ο Γκαντού έχασε την ευκαιρία για ένα ακόμα καλάθι. Στην πάσα που του έκανε εδώ Φορτέ, είδατε χτύψει μπάλα στο στήθος και έφυγε εκτός γηπέδου. Οι Ιουγκοσλάβοι μετά το καλάθι του Μπέριτς αναθάρισαν, θα έλεγε κάποιος. Παρακολουθώντας τους εξέδρες να χειροκροτούν και να φωνάζουν για την ομάδα τους. Ντανίλοβιτς, ακάλυπτος για τρεις. Μακρινό rebound από το Φορτέ. Μεγάλη πάσα για τον Μπονατό που τη μαζεύει. Εκπληκτική εκτέλεση από τους Γάλλους στον ευνηδιασμό. Οι Γάλλοι που πηγαίνουν καλύτερα στον ευνηδιασμό στην επανάληψη έχουν φτάσει τους 9 στους 13. Βρήκαν την ευκαιρία να ανοίξουν το παιχνίδι τους. Έχουμε φάουλ τώρα από τον Οστρόφσκι πάνω στον Ντίβατς. Το φάουλ αυτό που αν δεν κάνω λάθος είναι το τέταρτο, πράγματι το τέταρτο για τον Στέφανο Στρόφσκι. Κάθε άλλο παρά ικανοποιημένος δείχνει. Για να δούμε εδώ τον Ντίβατς. Ο Στρόφσκι τον περιμένει. Δεν ξέρω αν με το χέρι τον τράβηξε. Με το σώμα πάντως πήγε να στηθεί ο Στρόφσκι, δεν φάνηκε να αποθεί τον Ντίβατς. Γιάννη, και δεν μιλάμε συχνά για στατιστικά, να πούμε ότι τα στατιστικά του Μπονατό είναι πραγματικά εκπληκτικά. Έχοντας 5 στα 6 δίποντα και 4 στα 4 τρίποντα. Είναι απίστευτα στατιστικά για ένα παίκτη.
που δεν είναι, και είναι από τα νέα ταλέντα του γαλλικού μπάσκετ. Ο Μπονατό, που πάντως είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Γάλλων και στο σημερινό παιχνίδι. Ριγκοντό αστοχή, το rebound με δύναμη από τον Ντίβατς, και να ο Γιουγκοσλάβικος ενδιασμός, εκπληκτικές πάσες που άλλαξαν ο Μπράντοβιτς, ο Ντανίλοβιτς και ο Μπέριτς για να τελειώσει ο Ντανίλοβιτς με υποδειγματική ενέργεια. Φοβερή εκτέλεση από τον Σάσα Ντανίλοβιτς, τον Πρέτρα, συγγνώμη, Ντανίλοβιτς, που κάνει το βήμα περνώντας τον Ατλαντικό, θα το πούμε για ακόμα μια φορά, για το μαγικό κόσμο του NBA. Ντανίλοβιτς που αγωνίστηκε στην Μπάκλερ Μπολόνια στην χρονιά που τελείωσε. Επιθετικό φάουλ στον Μπονατό. Χρεώνουν οι διαιτητές. Είναι το τέταρτο για το πρώτο όπλο του Μισελ Γκομέζ, που τον είδατε να δέχεται με απογοήτευση το σφύριγμα των διαιτητών. Είδατε εδώ όμως τα σπροξήματα. Να η αντίδραση του Γκομέζ που γελάει ειρωνικά. Και έχουμε νέο time out που μας έδωσε ο σκηνοθέτης μας ο Γιάννης Δατσόπουλος και οι συνάδελφοι κάμεραμαν και οι τεχνικοί βέβαια που δουλεύουν στα βίντεο και μας δίνουν αυτά τα ωραία replay. Στημένα στο γήπεδο νομίζουμε ότι βγάζουν ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα, για να μην πούμε ιδανικό, να μην ευλογήσουμε εμείς τα γένια μας. Ο Στρόφσκι αστοχή για το τρίποντο για ακόμα μια φορά, για να δούμε τον Καντού από κοντά. Με πλάτη γυρίζει ο Καντού και σκοράρει τελικά με ταμπλό. Ο Σάβιτς που έτρεξε για να τον κλείσει δεν τον πρόλαβε. Τιερή Καντού που φτάνει τους 5 πόντους. Και τα δύο αδέρφια, οι Καντού, αγωνίζονται στην Ορτέζ και έχουν κάνει μια πολύ καλή πορεία με τη γαλλική ομάδα. Ντίβατς. Το σούτ από τον Ντανίλοβιτς, το σκορ 70-56. Στους 19 πόντους ο Ντανίλοβιτς. Προσπάθεια του Φορτέ για 3. Μαζεύει το rebound ο Σάβιτς και φεύγουν πάλι προς τον Μπράντοβιτς. Δεν είδε τον Ντανίλοβιτς αυτή τη φορά, που του φωνάζει κιόλας διαμαρτυρόμενος. Εδώ αφήνει στον Μπέριτς, αλλά έχει σφυριχθεί πρώτα το φάουλ του Φορτέ. Το τρίτο φάουλ για το Φορτέ που αφορά ο Μπέριτς για τον Ομπράντοβιτς. Ο Ντανίλοβιτς περιμένει κάποια βοήθεια. Δοκιμάζει τελικά το σουτ για τρεις ο Μπέριτς και ήταν άστοχος. Η Γαλλία που... Πρέπει να δούμε σε διεθνή αγώνα τέτοια ποσοστά. Και ένα ποσοστό πάνω από τα 90%, 11 στους 12 ευνηδιασμούς για τους Ιουγκοσλάβους. Τελειώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που τους δίνονται για να τρέξουν στο παιχνίδι. Και βέβαια πώς να μην γίνει αυτό όταν ακόμα και ο Ντίβατς, ο σέντερ της ομάδας δηλαδή, είναι ταχύτατος στον ευνηδιασμό. Ανεπιφύλακτο θα έλεγα, Δημήτρη, ότι ο πιο αργός παίκτης στην κουβέντα. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι η Ιουγκοσλαβία δια περιπάτου θα γίνει η τέταρτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο από τους προημιτελικούς για τους αυριανούς δύο ημιτελικούς. Θα αναλαμβάνουμε μετά τη Λιθουανία, νικήτρια με 82-71 της Ρωσίας, την Κροατία που νίκησε την Ιταλία 71-61, την εθνική μας ομάδα που νίκησε 66-64 την Ισπανία στο πιο αμφίροπο βέβαια παιχνίδι του προγράμματος, όπως αναμενόταν εξάλλου. Η Ιουγκοσλαβία είναι ήδη πολύ κοντά στο να πάρει το τέταρτο εισιτήριο. Θα τεθεί αντίπαλος της εθνικής μας στις 8 το βράδυ. Θα ακολουθήσει το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Κροατία και τη Λιθουανία, ο άλλος ημιτελικός, ενώ πιο πριν στις 4 και στις 6 το απόγευμα αντίστοιχα θα παίξουν η Ιταλία με τη Ρωσία και κατά τα φαινόμενα η Γαλλία με την Ισπανία. Στο γκρουπ της παρηγοριάς των θέσεων 5-8. Η εθνική μας που έπαιξε με την Ιουγκοσλαβία στα προκριματικά του πρώτου ομίλου ήταν το πρώτο παιχνίδι μας σε αυτό το 21ο Ευρωμπάσκετ. Σάβιτς από κοντά με ταμπλό, στην έξοχη τελική πάσα που του έδωσε ο Ντίβατς. Το σκορ 73-58. Η Ιουγκοσλαβία μας νίκησε με 84-80 στην παράταση, ένα παιχνίδι που όλοι θα θυμάστε, που το χάσαμε άδικα, που κανείς δεν θα ξεχάσει το Σαντσίζ. Έχει φροντίσει εξάλλου να συνδυάσει το όνομά του με κάποιες άσχημες στιγμές για το ελληνικό μπάσκετο, που παίρνει βέβαια μερίδα του λέοντος, αν και η ομάδα σου δεν σε φοβίζουν οι αποβολές με φάουλ. Όχι δηλαδή ότι στη Ιουγκοσλαβία δεν υπάρχουν τα πρώτα βιολιά, εξάλλου σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει μεγάλο βάθος στη δωδεκάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Για πολλούς η Ιουγκοσλαβία είναι το μεγάλο φαβορί. Εμείς βέβαια όλοι ελπίζουμε η Ελλάδα να καταφέρει αυτό που δεν κατάφερε στην πρεμιέρα, ή αν θέλετε αυτό που δεν την άφησε ο Σαντσίζ να καταφέρει. Να νικήσει δηλαδή τους Ιουγκοσλάβους και να παίξει στον μεγάλο τελικό με την νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κροατία και τη Λιθουανία. 75-60.
Ενώ μόλις μπήκαμε, όπως βλέπετε στο χρονόμετρο, στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Η διαφορά είναι στους 15 πόντους. Γονατό. Ο Τιέρι Γκαντού. Έξυπνη ενέργεια. Το lay-up με το ταπλό, αλλά άστοχος στην τελική προσπάθεια ο Γκαντού. Μπουτιρόγκα για τον Ντανίλοβιτς. Αυτοί οι δύο όταν βγουν μπροστά. Είναι και ο Μπράντοβιτς βέβαια στο γήπεδο. Άρα να μιλάμε μόνο για τους δυο τους. Έχει ένα τρίγωνο θανάτου στα γκάρ αυτή τη στιγμή η ομάδα της Γιουγκοσλαβίας. Με ο Μπράντοβιτς, Μποντιρόγκα και small forward ο Ντανίλοβιτς. Είδατε τι γίνεται. Χάνει την μπάλα πολλές φορές στον εφηδιασμό. Ριγκοντό αστοχή στο τρίποντο. Νέο rebound από τον Ντίβατς. Γρήγορη πάσα στον Ντανίλοβιτς. Επέστρεψε όμως ο Γκαντού και του κλείνει τον δρόμο. Ντίβατς έξω από τα 6-25. Καλάθι τριών πόντων από τον Βλάντε Ντίβατς. Κουνάει το κεφάλι του ο Ιβκοβιτς, που μάλλον περίμενε για κατσάδα τον Ντίβατς να στοχούσε. Αλλά οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν δεόντως την ευστοχία του. 80-60, η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 20 πόντους. Απάντηση από τον Μπονατό με νέο καλάθι τριών πόντων. Ακούσατε ίσως και τους Γιουγκοσλάβους. 5 στα 5 το εκπληκτικό νούμερο του Μπονατό, που εδώ δέχεται και τα συγχαρητήρια του Ντανίλοβιτς. Είδατε μια πάρα πολύ όμορφη και αξιοσημείωτη στιγμή στο παιχνίδι, με τον Ντανίλοβιτς να δίνει το χέρι στον νεαρό Γάλλο. Ο Μπράντοβιτς θέλει να σκοράρει και αυτός από τα 6-25. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Ντίβατς, που λέγαμε πιο πριν ότι ίσως ακούσατε το όνομά του που φωνάζουν ρυθμικά οι Γιουγκοσλάβοι. Ο Ντίβατς που άφησε στις Ηνωμένες Πολιτείες την κούρασή του από τον μεγάλο μαραθώνιο του NBA και ήρθε εδώ για να φορέσει και πάλι τη φανέλα της πατρίδας του μετά το τέλος του εμπάργκο. Μια ευκαιρία για τους Σέρβους να γυρίσουν και πάλι σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και ο Ντίβατς βέβαια ήρθε να συμμετάσχει και να τιμήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Τον Πρέντρακ Ντανίλοβιτς να ανεβάσει τη διαφορά πάλι στους 20. Χάθηκε η βολή. Ο Χάμο, ο Γάλλος playmaker, βγαίνει μπροστά. Κλέβουν οι Ιουγκοσλάβοι. Να δούμε τον Ομπράντοβιτς. Τελειώνει ο Ομπράντοβιτς επιταχύνοντας πάνω στην τελική προσπάθεια. Και ενώ βέβαια ο Στρόφσκι είχε στραφεί προς τον Ντίβατς, περιμένοντας τελική πάσα ίσως. Το Ντίβατς που έχει φτάσει στους 13 πόντους. Έχει 3 στα 4 δίποντα, 4-4 βολές, 1 στο 1 τρίποντο. Έχει μαζέψει 7 αμυντικά και 2 επιθετικά rebound, 9 συνολικά και έχει δώσει 7 assist παρακαλώ. Πρώτος στην ομάδα της Ιουγκοσλαβίας σε assist στο Βλάντε Ντίβατς. Αυτό βέβαια δεν ακούγεται και ιδιαίτερα περίεργο για αυτούς που έχουν ψάξει τα νούμερα της Ιουγκοσλαβίας από την πρώτη φάση των αγώνων. Στον πρώτο όμιλο που αγωνίστηκε η Ιουγκοσλαβία, 5ο συνολικά σε assist ήταν ο Τζόρτζεβιτς με 20 και 18 είχε δώσει ο Ντίβατς, που είχε κατά μέσο όρο 3. Αναλαμβάνουμε ένας παίκτης που αγωνίζεται στους Lakers. Αυτό τον πλουραλιστικό τρόπο ανάπτυξης στην επίθεση τον μαθαίνει αμέσως. Είναι αυτό το γρήγορο και θεαματικό παιχνίδι που παίζουν οι Los Angeles Lakers χρόνια τώρα. Ντίβατς και Ντανίλοβιτς κάθισαν στον πάγκο. Ο Κανσέα στοχεί, το rebound από τον Οστρόφσκι. Μακριά την μπάλα στον Γκαντού. Νέα επίθεση για τη Γαλλία. Με τον Ριγκοντού που έχει για αντίπαλό του το Σρετένοβιτς, που μπήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι με το νούμερο 7. Ο Ζόραν Σρετένοβιτς είναι ο μεγαλύτερος, κρατάει τον δεξί του αγώνα. Καλάθι τριών πόντων από τον Αντουάν Ριγκοντού. Η διαφορά μειώνεται 86-68 στους 18 πόντους. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Γάλλοι φτάσαν στο 25,5 του αγώνα με ένα σερί 17-2. Να μειώσουν τη διαφορά στο 61-52 στους 9 πόντους, την κατεβάσαν από τους 10 δηλαδή. Αλλά οι Ιουγκοσλάβοι αμέσως γύρισαν στο παιχνίδι, αφυπνίστηκαν θα έλεγε κανείς, καθώς ξεκίνησαν πολύ νοθροί και μουδιασμένοι στην επανάληψη. Αυξήσαν και πάλι τη διαφορά πάνω από τους 15 πόντους και την κρατούν σταθερά εκεί. Για να δούμε εδώ τον Μπονατό. Για 3 άστοχος. Rebound ποιος, ο Ριγκοντό, που έτρεξε πρώτος από την απέναντι πλευρά μάλιστα του γηπέδου και μάζεψε την μπάλα. Την άλλαξε με τον Ντίτιε Γκαντού. Προσπαθεί ο Ριγκοντό παραλίγο να τη χάσει. Βγάζει τελικά στον Μπονατό. Αυτή τη φορά το τρίποντο του Μπονατό είναι εύστοχο. Όπως βλέπετε, ο Μπονατό κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Έχοντας σημειώσει 6 στα 7 τρίποντα, 5 στα 6 δίποντα. Στο μόνο που είναι σχετικά άστοχος είναι οι βολές. Έχει φτάσει στις 12. Η στατιστική του στα σούτ εντός παιδιάς είναι για Όσκαρ πραγματικά. Έχει 11 στις 13 προσπάθειες εύστοχες συνολικά.
Δεν κατάφερε ο Μποντιρόγκα από κοντά να σκοράρει. Βγαίνουν οι Γάλλοι και πάλι μπροστά που έχουν μειώσει στους 15 πόντους. Καταφέρνει ο Γκαντού να κρατήσει την μπάλα. Ο Ντιντιέ Γκαντού. Είναι και τα δύο αδέρφια μες στο γήπεδο τώρα. Φάουλ που κερδίζει ο Μπονατό από το Σάβιτς. Έχουν συμπληρωθεί τα 8 και από τη Γιουγκοσλαβία. Ο Μπονατό θα πάει στη γραμμή για ελεύθερες βολές. Παραλαμβάνουμε στην Αχίλιο Πτέρνα του στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα στους 14. Για να δούμε αν η Γαλλία έχει κουράγιο και δυνάμεις για να ανακάμψει. Η Γαλλία που δέχτηκε δύο χτυπήματα. Το ένα ήταν βέβαια πολύ πιο σημαντικό καθώς έχασε τον Μπιλμπά σχεδόν για όλο το παιχνίδι. Ελάχιστα αγωνίστηκε ο Μπιλμπά. Μόλις 27 δευτερόλεπτα έμεινε στο γήπεδο. Τραυματίστηκε και έφυγε. Μάλιστα η στατιστική του είναι λευκή, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και είδε με μεγάλη του θλίψη βέβαια Μισελ Γκομέζ, έναν από τους βασικούς, από τους παίκτες που μετέχουν πάντα στην αρχική πεντάδα του, να φεύγει τόσο νωρίς. Τώρα ο Στρόφσκι κάθεται στον πάγκο. Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης με ενημερώνει ότι χτύπησε τον αγώνα του πέφτοντας στο παρκέ. Τρατάχτηκε το χέρι του. Πόνεσε ο Στρόφσκι που ζήτησε κι αυτός να φύγει από το παιχνίδι. Μάλιστα έχει να παγωκίστη για συντροφιά τώρα στον αγώνα του. Μακριά την μπάλα ο Ρεμπράτσα στον ακάλυπτο Μπράντοβιτς που σουτάρει για τρεις. Το rebound από τον Μπονατό. Φάουλ από τον Μπράντοβιτς που αντικανονικά την ώρα που ο Μπράντοβιτς από τρία φάουλ έχουν κάνει οι Ντίβατς και Σάβιτς. 74-86. Διαφορά στους 12. 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η μπάλα είναι και πάλι για τη Γαλλία. Αυτά τα βήματα του Ρεμπράτσα λοιπόν δίνουν την ευκαιρία για μια νέα επίθεση στη Γαλλία με τον Σον Κο. Πέφτει θεαματικά ο Σρετένοβιτς και τι. Α, ξεγέλασε τον κατσάρο ο Σρετένοβιτς. Και παίρνει το επιθετικό φάουλ και γύρισε στο παιχνίδι. Ενώ ο Ιβκοβιτς κάνει μαθήματα κινήσεων στο Ρεμπράτσα λίγο μπροστά από τον πάγκο της Ιουγκοσλαβίας. Ο νεαρός έχει βέβαια την ευκαιρία πέρα από τα μεγάλα παιχνίδια που δίνει εδώ στα 23 του να παίρνει και μαθήματα από τον Ντούτα. Ο Κανσέ κάτι ξεχνάει εκεί. Αλλά έρχεται από πίσω ο Γκαντού να τον βοηθήσει. Που αλλάζει με τον αδερφό του τον Τιερί. Και αυτό φτάνει στο lay-up. Να λοιπόν που γυρίζουν οι Γάλλοι στους 10 πόντους. Γι' αυτό λέμε στο μπάσκετ μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλη κουβέντα να μην πεις. Ισχύει αυτή η παροιμία απόλυτα σε αυτό το άθλημα. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και αν δεν σφύριζε εδώ κατσάρο στο ωραιότατο double team που έκαναν οι Γάλλοι φάουλ, η διαφορά θα έπεφτε κι άλλο. Βλέπετε την απογοήτευση στις εκφραστικότατες κινήσεις του Μισελ Γκομέζ. Α, εδώ ναι, όντως μπορεί να έκανε ο Γκαντού. Να δικαιολογήσουμε λίγο. Είδατε για λίγο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Εύστοχος και πάλι ο Σρετένοβιτς που έπαιξε στη Γιουγκοπλάστικα. Το 91 πήγε στην Παϊρόιτ, το 92 στη Γαλλική Αντίπ, το 93 στην Παρτιζάν και τώρα όπως είπαμε στην Ίβα Μπορόβιτσα. Ο Σρετένοβιτς θα κερδίσει νέο φάουλ από το Σονκό που βλέπετε εδώ, το τέταρτο του στο παιχνίδι. Πρόλαβε να κάνει τόσα σε μικρή σχετικά συμμετοχή. Δείτε εδώ και πάλι πώς κρατάει τον Ιβκοβιτς με τον Ομπράντοβιτς και τον Ντόρομαν δίπλα του να τα λένε. Ένα μικρό συμβούλιο από τους Γιουγκοσλάβους προπονητές. Η διαφορά στους 14, 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ριγκοντό. Ο Γκαντού άλλαξε με τον αδερφό του, τον Τιτιέ. Ο Τιερί και πάλι για τον Ριγκοντό που έχει βγει στα 6-25 αστοχή. Επιθετικό rebound και για να δούμε φάουλ. Ναι, του Σρετένοβιτς το φάουλ. Πάνω στον μικρό Γκαντού, τον Τιερί. Ο Γκαντού που έφτασε τους 10. Τους κάνει τώρα 11 και το σκόρ 90-78. Να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους Γάλλους αυτά τα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα. Οι Γάλλοι που πάντως πρεσάρουν σε όλο το γήπεδο. Ο Μπράντοβιτς. Ο Σάβιτς που βγήκε στην κορφή για να βοηθήσει με πάσα. Σρετένοβιτς με τον Μποντιρόγκα. Έχει 3 έξοχους χειριστές στην ομάδα του αυτή τη στιγμή ο Ιβκοβιτς. Ο ένας Σρετένοβιτς εδώ πήγαμε να το ματιάσουμε, να μπερδευτεί. Τελικά περνάει εκπληκτική πάσα στο Σάβιτς. Η πείρα του Σρετένοβιτς μίλησε σε αυτή τη φάση. Ο Σάβιτς είδατε 4 πόντους, 2 στις 2 προσπάθειες, αθόρυβη δουλειά. Γκαντού. Το φάουλ είναι του Ντίβατς. Και είναι το ένα πολλά λάθη από τις δύο πλευρές. Το rebound από τον Ντίβατς. Το σκορ 92-79. Στους 13 πόντους, 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μπράντοβιτς. Το πιέζει ο Κανσέ. Μπράντοβιτς πηγαίνει μέχρι το καλάθι και βέβαια ευστόχησε ο Μπονατό, έδιωξε αντικανονικά κάτω από το δίχτυ την μπάλα.
Τα αδέρφια, οι Γκαντού αλλάζουν την μπάλα. Αυτό είναι ο Τιερί. Θέλει να μπει, το κλείνει ο Ντίβατς. Βγάζει τον αδερφό του τον Ντιπιέ που σουτάρει και ευστοχεί για τρεις. 82-94 το σκορ. Στους 12 πόντους οι Σέρβοι μπροστά. 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Από τον Ντίβατς στον Ομπράντοβιτς. Ο Σρετένοβιτς με αντίπαλο το Ριγκοντό. Η πάσα του έξω για τον Ομπράντοβιτς. Περνάει αυτός από το Ριγκοντό, τον περιμένει ο Γκαντού και του κάνει φάουλ. Ο playmaker που έχει 12 πόντους. Και τώρα τους κάνει 13, το σκορ 96-82. 2,5 λεπτά ακόμα. Βλέπετε ότι η Γαλλία, παρά τα κάποια ξεσπάσματά της, δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά. Το λάθος του ο Κανσέο. Σρετένοβιτς περνάει μαγικά την μπάλα για τον Ποντιρόγκα. Πρόλαβε να κλέψει ο Ριγκοντό πριν φτάσει στο lay-up ο Σέρβος Γκάρτ. Βίτοβο και πάλι. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ριγκοντό που πρόλαβε τον αντίπαλό του. Και να η αντίδραση για την χαμένη ευκαιρία του Ιβκοβιτς. Πικρό χειροκρότημα θα έλεγε κανείς. Αν προσέξει το μορφασμό του Ντούντα. Ποντιρόγκα από την έξοχη τελική πάσα του Βλάντε Ντίβατς. Ακόμα μία λοιπόν ασίστ για τον Ντίβατς που φτάνει τις 8. Και που αν δώσει άλλες δύο στα υπόλοιπα σκάρτα 2 λεπτά που υπολείπονται θα φτάσει στο triple double figure. Κάτι που έχει καταφέρει στο 21ο Ευρωμπάσκετ μόνο ο Τόνι Κούκοτς. Ο Ντίβατς που έχει αυτή τη στιγμή 13 πόντους, έχει κερδίσει 10 rebound και έχει δώσει 8 assist. Θέλει δύο τελικές πάσες ακόμα για να κάνει το γνωστό triple double figure, δηλαδή να έχει διψήφιο νούμερο σε τρεις διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες. Triple double figure βέβαια, για να εξηγούμαστε, με λάθη δεν γίνεται. Και η Γαλλία την Ισπανία. Στις 4 και 6 το απόγευμα αντίστοιχα, παιχνίδια που θα μεταδοθούν στις 4 η ώρα από την ΕΤ2 ο αγώνας της Ιταλίας-Ρωσίας και στις 6 από την ΕΤ1 ο αγώνας της Γαλλίας με την Ισπανία. Μαγική πάσα του Ντίβατς, ο Ποντιρόγκα δεν του δίνει την ευκαιρία για μια ακόμα ασίστ, σκοράρει συνέχεια και βέβαια στερεί με αυτή την δεύτερη προσπάθεια που κάνει την ασίστ από τον Ντίβατς, καθώς ασίστ βέβαια χρεώνεται όταν με απευθείας, με άμεση κίνηση ο παίκτης που δέχεται την πάσα καταφέρει να σκοράρει. Ακόμα 1-21 για το τέλος. Να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα. Η εθνική μας ομάδα δίνει ένα ακόμα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Ιουγκοσλαβία. Το δεύτερο με τους Σέρβους αυτό το Ευρωμπάσκετ. Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά. Στις 8 το βράδυ. Παιχνίδι που θα δείτε ζωντανό από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Βήματα του Κανσέ εδώ. Ενώ στις 10 το βράδυ από την ΕΤ1 μπορείτε να παρακολουθήσετε τον άλλο μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στην Κροατία και τη Λιθουανία. Το 21ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, όπου πάλι θα έχουμε τη διεξαγωγή 4 αγώνων. Στις 4 η ώρα οι τιμένες των αυριανών 2 παιχνιδιών του Group 5-8 θα παίξουν για την 7η θέση. Οι νικήτριες ομάδες αγωνιστούν συνέχεια στις 6 για την 5η θέση και θα ακολουθήσουν στις 8 και στις 10 ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Όλα τα παιχνίδια βέβαια θα τα σερτ από τα δύο της κανάλια, την ΕΤ1 και την ΕΤ2. Η ΕΡΤ που δίνει το παρόν και στο 21ο Ευρωμπάσκετ. Και πέρα βέβαια από τα υπόλοιπα μεγάλα παιχνίδια σας μεταφέρει τη μεγάλη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Το τρίποντο από τον Τιερί Γκαντού μειώνει τη διαφορά 102-86. Ντίβατς που κατεβάζει την μπάλα. Σάβιτς που δέχτηκε την πάσα από τον Ομπράντοβιτς και φτάνει με θεαματικό διασκελισμό στο lay-up. 104-86. Το σούτ από τον Χαμ ήταν άστοχο, βγαίνει ο Ποντιρόγκα μπροστά, γρήγορα για τον Ομπράντοβιτς, μαζεύει την μπάλα, το σούτ με ταμπλό άστοχο εξ επαφής. Οι Γάλλοι τρέχουν 15 δευτερόλεπτα, Ριγκοντό που στέκεται και σουτάρει για 3, αστοχή, παίρνει το επιθετικό rebound. Γκαντού, ακόμα 7 δευτερόλεπτα, 6, 5, τελειώνει ο χρόνος. Ο Χαμ θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος, ο Ριγκοντό πρόλαβε με την κόρνα, αλλά έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό μέρος.